Γεια σας παιδιά, Παντελής Σταυράκης εδώ και ήθελα να μιλήσουμε για το New York Pro. Όπως είπαμε και στο intro, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ιστορικό αγώνα, για ένα από τα μεγαλύτερα show που διαδραματίζονται στο παγκόσμιο στερέωμα του bodybuilding, το show της Νέας Υόρκης και το New York Pro. Το New York Pro φέτος είχε αρκετά καλά και αρκετά κακά. Θα ξεκινήσουμε από τα κακά για να κλείσουμε ευχάριστα το βίντεό μας με τα καλά. Τα κακά φυσικά ήταν η έλλειψη σε πληθώρα αθλητών. Ο αγώνας είχε μόνο 11 αθλητές στην open κατηγορία και 10 στην κατηγορία 12. Ειδικά αν συγκρίνουμε τις δύο περασμένες χρονιές, του 19 και του 18, η πληθώρα των αθλητών ήταν πάρα πολύ μεγάλη στη Νέα Υόρκη. Και αν πάρουμε και ακόμα παλαιότερους αγώνες, μπορούμε να θυμηθούμε τεράστια ονόματα που έχουν διαγωνιστεί εκεί, έχουν διαγωνιστεί σε αυτούς τους αγώνες. Από Dexter Jackson, από Roy Winkler, από Bonac, από Phil Heath, από Kai Greene. Και γενικότερα, αυτός ο αγώνας ξεκίνησε να θεωρείται ένα σοου το οποίο μέσα από τη νίκη σου εκεί έθετες με υποψηφιότητα για να μπεις στο top 5 του Mr. Olympia και ίσως και ακόμα καλύτερα. Το κακό λοιπόν σε αυτόν τον αγώνα είναι ότι φέτος είχαμε πολύ μικρό αριθμό διαγωνιζόμενων. Το δεύτερο κακό είναι ότι η ποιότητα των διαγωνιζόμενων ήταν πάρα πολύ κατώτερη των περιστάσεων και του αγώνα που αντιπροσωπεύει ο αγώνας της Νέας Υόρκης. Και φυσικά αυτός ο αγώνας είχε χαρακτηριστεί σαν την τεράστια μάχη του Boogeyman ενάντια στον Nick Walker. Που θα κλείσω με τα κακά του αγώνα. Το επόμενο κακό αυτού του αγώνα ήταν η απογοητευτική εμφάνιση του Blazing. Είχε κάνει μια πολύ κακή εμφάνιση μια εβδομάδα πριν στο Indie Pro και θεώρησα ότι σίγουρα στον Indie Pro θα ήταν πολύ καλύτερος από το Indie Pro. Πράγμα που με διέψευσε, κατάφερε ο Blazing να βγει αρκετά χειρότερος στη Νέα Υόρκη από ότι στο Indie και φυσικά κατέλαβε μια απογοητευτική θέση, μια έκτη θέση σε έναν αγώνα ο οποίος δεν είχε και υψηλό ανταγωνισμό. Δηλαδή με αυτή την παρουσία, εάν πραγματικά βρισκόταν σε έναν αγώνα υψηλού επίπεδου με υψηλό ανταγωνισμό, πραγματικά η θέση που θα έχει πάρει θα ήταν πάρα πολύ απογοητευτική. Γενικότερα, επειδή ο συγκεκριμένος αθλητής έχει όλα τα φώτα της δημοσιότητας στραμμένα πάνω του, είναι ένας πάρα πολύ δημοφιλής αθλητής. Όλοι περιμέναμε, όπως και εγώ δηλαδή, περιμέναμε να δούμε την εξέλιξή του και την πορεία του. Οπότε η παρουσία που έκανε φέτος μου δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά για τη συνέχεια της καριέρας του. Και αυτό όχι τόσο για τη φόρμα του, γιατί η φόρμα είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι ένας αθλητής που βρίσκεται στο επίκεντρο και έχει καλούς προπονητές και επιδιώκει να βρεθεί στο top επίπεδο, θεωρώ ότι θα την βελτιώσει και κάποια στιγμή θα έρθει σε πολύ καλό condition. Αλλά με προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι βγήκε υπερβολικά μικρός σε μέγεθος. Αν υποθέσουμε τώρα ότι είχε και 3 χρόνια αποχή για να μπορέσει να έρθει, να μπορέσει να μεγαλώσει μυϊκά, ούτως ώστε να κάνει τη μετάβαση από το ερασιτεχνικό στις open κατηγορίες, νομίζω ότι η εμφάνισή του ήταν πολύ απογοητευτική. Ήταν πολύ μακρύς και με αρκετά χτυπητές αδυναμίες σε πόδια, σε γέμισμα στην πλάτη του, το στήθος του. Και γενικότερα νομίζω ότι απογοήτευσε ικτρά με την παρουσία αυτή. Πλέον έχει ρίξει πάρα πολύ χαμηλά τις προσδοκίες μας για το τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτόν τον αθλητή στο μέλλον. Και αυτό γιατί υποτίθεται ότι είχε μείνει 3 χρόνια εκτός από αγώνες για να μπορέσει να κάνει μια επιτυχή μετάβαση. Δεν κατάφερε ούτε μυϊκά να βελτιωθεί και παρουσιάστηκε σε ένα πάρα πολύ κακό condition και στο Indy τον αγώνα που προηγήθηκε, αλλά και στο New York Pro πραγματικά. Στον αγώνα στη Νέα Υόρκη η εμφάνισή του ήταν τελείως αποκαρδιωτική και πραγματικά στεναχωρήθηκα που είδα αυτή την εμφάνιση. Πραγματικά περίμενα κάτι πολύ καλύτερο. Λοιπόν, και τώρα που τελείωσαν με τα κακά του New York Pro, να πάμε στα καλά. Nick Walker. Τελεία. Το μόνο καλό του αγώνα. Εντάξει, υπερβάλλω. Δεν ήταν μόνο ο Nick Walker το μόνο καλό, απλά θεωρώ, για μένα δηλαδή τουλάχιστον, παρότι πάρα πολλοί κόσμοι περίμεναν τον Nick Walker
τον περίμενε πολύ καλό σε αυτό το show. Εγώ ήμουν από τους ανθρώπους που κρατούσα πολλές επιφυλάξεις για τον συγκεκριμένο αθλητή. Μου τις διέλυσε όλες τις επιφυλάξεις. Πραγματικά νομίζω ότι η εμφάνιση που έκανε ήταν φρικιαστική. Ήταν Nick the Freak Walker, πραγματικά. Η φόρμα του ήταν καταπληκτική, πάρα πολύ σκληρός, πάρα πολύ έτοιμος για αυτόν τον αγώνα, πάρα πολύ μειώδης. Νομίζω με σήμερα κατά τεθέν τους τρομερούς μυρίδες του κεφάλου του και τους δικεφάλους στα χέρια. Δηλαδή και η μυρίδη κεφαλή του και η δικέφαλη των χεριών του είναι εξωπραγματική. Και εντάξει, σήμερα θα μιλήσω για την 2-12, για το Top 6 του 2-12 και για την Open. Το Top 6 λοιπόν στην Open ήταν ο Nick Walker στην πρώτη θέση, ο Rodriguez δεύτερος, ο Hassan Mustafa, ο οποίος για άλλη μια φορά βγήκε με πάρα πολλά νερά και για άλλη μια φορά δεν κατάφερε να πετύχει αυτά που μπορεί το κορμί του. Τέταρτος, ο Dorian Haywood, καλή παρουσία, καλός αθλητής. Πέμπτος, ο Μουχάμετ Ελεμάμ, ο οποίος χάλασε πάρα πολύ από το Indy. Και φυσικά ο Blizzing στην έκτη θέση, που νομίζω ότι πήγε πολύ χαριστικά, ήταν πάρα πολύ κακή η παρουσία του. Και στη 2-12, στην οποία νικητής ήταν ο Nathan Epler, ο οποίος ήταν σε τρομερή φόρμα, πάρα πολύ ωραίο καλούπι αθλητή, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεύτερος ήταν ο John Juliet, ο οποίος εμένα προσωπικά μου αρέσει σαν αθλητής, αλλά θεωρώ ότι νομίζω ότι ευνοήθηκε σε αυτό το show. Τρίτος, ο Noel Edam, ο οποίος είναι ό,τι πιο εξωπραγματικό έχω δει σε πλαϊνές πόζες. Πραγματικά οι πλαϊνές στήθους του είναι, λες και του έχουν κάνει Photoshop, ο άνθρωπος δεν υπάρχει στις πλαϊνές. Τέταρτος, ένας πάρα πολύ καλός Daryl Oslin. Τέταρτος, ο Justin Randle. Και έκτος, ο Σαχάρ Καζές. Και αυτός πολύ ωραίο καλούπι, ανερχόμενος αθλητής. Νομίζω ότι το ψάχνει ακόμα να πετύχει την κατάλληλη φόρμα με το σωστό γέμισμα. Σε αυτό το show βγήκε πιο άδειος από όσο θα έπρεπε. Νομίζω αν είχε πετύχει μια πιο fullness εμφάνιση, θα είχε παίξει πολύ καλύτερη θέση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να δούμε πόσα για να κρίνουμε το πώς είδα τον αγώνα και πώς είδα τους αθλητές σε αυτό το επίπεδο, έτσι. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε στο πρώτο call-out, στο οποίο είναι ο Rodriguez, ο Walker, ο Haywood και ο Mustafa. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι κάτι που δεν περίμενα να δω και με εντυπωσίασε, το Walker σε πολύ καλύτερη φόρμα από τον Rodriguez. Ο Rodriguez, όπως τον είχα δει στο Indy, θεωρούσα ότι θα βελτιωθεί κι άλλο μέχρι το New York Pro. Θεωρούσα δηλαδή ότι ο αγώνας που στοχεύει ο Rodriguez να πιάσει top φόρμα είναι το New York Pro και ότι στοχευμένα στο Indy δεν θα βγει στο πικ του, παρότι ήταν πάρα πολύ καλός. Εγώ δηλαδή είχα θεωρήσει ότι ο Rodriguez θα έρθει σε λίγο καλύτερη φόρμα από το New York Pro. Δεν έγινε αυτό. Ο Rodriguez δεν ήρθε στην ίδια φόρμα. Ήρθε πάρα πολύ καλός, αλλά όχι στην ίδια φόρμα με το Indy. Κράταγε λίγα νεράκια. Ο Walker ήρθε σε απίστευτο condition, βελτίωσε πολύ τα πόδια του, είναι πάρα πολύ σκληρά με τρομερό διαχωρισμό και είναι σκληρά ακόμα και μέσα στους προσαγωγούς, το σώμα του βάζει τρομερή σκληράδα. Επίσης, ενώ έχει φαρδιά μέση ο Walker, η τόσο εντυπωσιακή πλάκα των κοιλιακών του σε συνάρτηση με το πόσο ωραία ανοίγουν τα φτερά του, μου αρέσει το σώμα του, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ στη relax. Τον κάνει να φαίνεται φρικιαστικά μεγάλος με τη φόρμα αυτή που έχει, που είναι τόσο στεγνός και τόσο σκληρός. Γενικώς, παρότι αν το δεις χαλαρό, πιστεύεις ότι είναι τελείως ασουλούποτος, ακόμα και στο γύρο συμμετρίας στέκεται πολύ καλά. Η μυρίδη κεφαλή του είναι από άλλο πλανήτη. Και φυσικά θα περάσουμε τώρα στην μπροστά διπλή δικεφάλων, που πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή μπροστά διπλή κεφάλου του. Τα πόδια του με το διαχωρισμό αυτό και τη σκληράδα σε συνάρτηση με το, παρότι η μέση του δεν είναι στενή, είναι φαρδιά, ανοίγει τόσο ωραία τα φτερά του και είναι τόσο ωραία η κοιλιακή του και έχει τόσο μεγάλα χέρια, που είναι μια πόζα που πραγματικά εδώ διαλύτωσε τον ανταγωνισμό. Είναι μακράν
η καλύτερη διπλή δικεφάλων του αγώνα. Ο Ροντρίγκες με πιο ωραίο σήμα την παίρνει λίγο πλαγιαστά, αλλά του λείπει το condition για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον Walker. Οπότε η μπροστά διπλή δικεφάλων πάει στο Walker με μεγάλη ευκολία. Εδώ, πριν περάσουμε στην εσόνιγμα πλάτης, να πούμε ότι ο Χασάν Μουσταφά για άλλη μια φορά φαίνεται σε αυτή την πόζα είναι τελείως εκτός φόρμας και η μέση του είναι σε κακή κατάσταση, είναι πολύ πιο φαρδιά από ότι άλλες φορές που είναι σε πιο καλό condition, τα πόδια του με πάρα πολύ κακό διαχωρισμό. Για μένα δεν έπρεπε να βγει τρίτος σε αυτόν τον αγώνα. Ο Haywood δεν μ' αρέσει το σήμα του, προφανώς πιο φορμαρισμένος, με πιο καλό διαχωρισμό στα πόδια. Και επί της ουσίας τώρα θα σας μιλήσω. Επί της ουσίας αυτός ο αγώνας είναι ανάμεσα στον Nick Walker και στον Rodriguez, που έχουν μεγάλη διαφορά από τους αντιπάλους τους. Οπότε νομίζω να μην χάσω χρόνο να αναλύω πόζα-πόζα, να σας λέω και τους άλλους δύο. Έχουν μεγάλη διαφορά στο συγκεκριμένο αγώνα ο τρίτος και ο τέταρτος από τους δύο φιναλίστ. Οπότε για εξοικονόμηση χρόνου θα μείνω θα κρίνω μόνο τους δύο πρώτους. Οπότε, άνοιγμα πλάτης, ο Ροντρίγκες είναι πάρα πολύ φαρδής στο πάνω μέρος με φοβερούς θωρακικούς. Αλλά και πάλι έχει μία θαμπάδα και φυσικά τα πόδια του Walker και η συνολική του σκληράδα νομίζω τον κάνουν να φαίνεται πολύ εντυπωσιακό και τα χέρια του που είναι τεράστια. Οπότε νομίζω ότι μία πόζα που θα μπορούσε να την κερδίσει εύκολα ο Ροντρίγκες, αν ήταν σε καλύτερο condition, εγώ εδώ τη δίνω στο Walker. Αν και σαν σχήμα σώματος, ο Ροντρίγκες έχει τα φόντα αυτή την πόζα να μην τη χάνει από τον Walker. Στο συγκεκριμένο show, αυτό που βλέπω όμως και πρέπει να κρίνω είναι ότι ο Walker είναι πιο έτοιμος και τη δίνω σε αυτόν. Γίναμε στο πλάι. Εντάξει, εδώ δεν γίνεται να μην σχολιάσω το Χασάν. Είναι τεράστιες οι μάζες και είναι κρίμα να μην μπορούμε αυτόν τον αθλητή να τον βλέπουμε σε καλύτερο condition. Εδώ λοιπόν και στην πλαϊνή στήθος και ο Ροντρίγκες είναι πάρα πολύ καλός, αλλά τα χέρια του Walker, η γλουτή του γενικότερα είναι πιο παχής και πιο φορμαρισμένος, οπότε και σε αυτή την πόζα τη δίνω στο Walker και εδώ σε αυτή την πόζα είναι εξίσου εντυπωσιακός και ο Haywood, είναι και πολύ ψηλός και πραγματικά φαίνεται σαν βουνό, αλλά πάλι κλείνω προς τον Walker, αλλά όχι εύκολα. Εδώ λοιπόν στην πίσω διπλή δικεφάλων, πραγματικά η πλάτη του Ροντρίγκες είναι πάρα πολύ καλή, αλλά επίσης και του Walker, και η πλάτη και τα χέρια, η γλουτή φοβερή του Walker και είναι εξωπραγματική η μοιραία δικέφαλή του. Πραγματικά είναι μια πόζα στην οποία δεν είναι εύκολο να βγάλεις αποτέλεσμα. Είναι δύσκολη πόζα. Συνολικά, αν πρέπει να κρίνω όλο, όχι αν κρίνω, πρέπει να κρίνουμε όλο το σώμα. Δεν είναι μόνο η πλάτη που παίζει ρόλο σε αυτή την πόζα. Συνολικά λοιπόν, δύσκολα, αλλά με εντυπωσιάζουν τόσο πολύ οι μοιραίοι δικέφαλοι του Walker που στέκομαι τόσο πολύ σε αυτό και σε συνάρτηση με την πλάτη του και με τα χέρια του θα την έδινα και αυτή στο Walker. Άνοιγμα πλάτης. Άνοιγμα πλάτης. Εδώ για άλλη μια φορά τα πόδια του Walker, η γλουτή του κάνουν αισθητή διαφορά έναντι του Ροντρίγκες. Το άνοιγμα, σαφώς η πλάτη του Ροντρίγκες μου αρέσει περισσότερο. Ξεκινάει από πάρα πολύ χαμηλά, είναι γεμάτη από πολύ χαμηλά και είναι και πολύ παχύ. Είναι πολύ παχύ στο πλατή τραχαίος του και ξεκινάει και πιάνει όλο το κομμάτι της πλάτης από ψηλά ως χαμηλά. Σε αυτή την πόζα, οριακά μ' αρέσει πιο πολύ ο Ροντρίγκες. Πλανήτη κεφάλων. Και εδώ τώρα είναι μια πόζα, έχει πολύ καλύτερο διαχωρισμό τρικεφάλων ο Walker. Η όμηνη είναι εξίσου τεράστια και των δύο. Γενικότερα δεν μου αρέσει ο τρόπος που παίρνει την πόζα με το πίσω πόδι ο Walker.
θα μπορούσε να την πάρει λίγο διαφορετικά, να κρέμεται περισσότερο ο Μυρίος ο κέφαλός του, που θα μπορούσε να το κάνει. Είναι μια πόζα τώρα που θα μπορείς, εδώ μπορεί να την πάρει και ο Γόλκερ, μπορεί να την πάρει και ο Ροντρίγκες. Είναι μια δύσκολη συνθήκη. Δεν μπορώ να αποφασίσω σε ποιος μου αρέσει περισσότερο. Ίσως εδώ να έκλεινα προς Ροντρίγκες, παρότι φαίνεται και σε αυτή την πόζα ότι είναι σε πολύ καλό, ότι είναι σε καλύτερο κοντίσιον ο Walker. Κάτι σε αυτή την πόζα με χαλάει στο Walker, πάντα με χάλαγε στην τρικεφάλων. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Εδώ στην πόζα κοιλιακών φυσικά ο Walker είναι τσιμέντο. Τα πόδια του, η προσαγωγή του είναι πολύ εντυπωσιακή, σκληρά που βγαίνει τόσο βαθιά μέσα στα πόδια του. Δηλαδή αυτό με εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Είναι σκληρός μέχρι βαθιά μέσα στους προσαγωγούς. Η κοιλιά του πραγματικά σκαμμένη. Το κοντίσιο του είναι πάρα πολύ καλό. Οπότε Walker για άλλη μια φορά. Μάσουλαρ που και εδώ στη Μόση Μάσουλαρ είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το στήθος και η ώμη του Ροντρίγκες. Αλλά τα πόδια του δεν έχουν το διαχωρισμό που πρέπει. Ο Walker την παίρνει λίγο χαμηλά και δείχνει πάρα πολύ ωραία, δείχνουν τρομερά ωραία η κοιλιακή του και σε συνάρτηση με τα πόδια του πάλι εγώ προτιμώ τη Moss Muscular του Walker, παρότι το στήθος του Ροντρίγκες βγάζει απίστευτη λεπτομέρεια. Μ' αρέσει περισσότερο η Moss Muscular του Walker, τη βρίσκω πιο όμορφη και πιο εντυπωσιακή στο σύνολό της. Οπότε καταλάβατε, σε γενικές γραμμές εύκολα, πολύ εύκολα για μένα ο Walker. Έκανε ένα υγιεινό περίπατο. Εδώ θα κλείνω βέβαια και το δεύτερο comparison για να μιλήσω λίγο για τον Blazing. Εδώ πραγματικά βγαίνει ο Blazing, κάθεται relax και είναι λες είναι σε off season. Πραγματικά πάρα πολύ νερό, πάρα πολύ μικρό μέγεθος. Όπως επίσης και ο Mohamed, χάλασε πολύ από το Indy. Έχασε πολύ από το condition του. Ακόμα τα πόδια του βέβαια κρατάνε ένα πολύ καλό μυϊκό διαχωρισμό, αλλά από τη μέση και πάνω πραγματικά φαίνεται ότι κρατάει αρκετά νερά. Εντάξει. Εδώ βλέπετε ότι δίπλα στο Haywood, ας πούμε, ο Blazing φαίνεται πολύ πολύ μικρότερο σε μέγεθος και ο Haywood δεν είναι και κανένας αθλητής έτσι πρωτοκλασσάτος και όμως μπορεί να τον κερδίσει με πολύ μεγάλη ευκολία. Εδώ λοιπόν, σε συνάρτηση ότι είναι σε πολύ κακή φόρμα, τα πόδια του είναι πάρα πολύ μικρά και με πάρα πολύ κακό μυϊκό διαχωρισμό. Το προστάνιωμα πλάτης είναι αρκετά φαρδής και σε συνάρτηση με τη μικρή του μέση θα μπορούσε μια πολύ καλή πόζα για αυτόν το προστάνιωμα πλάτης. Αλλά είναι πάρα πολύ λίγος έναντι των αντιπάλων του, πολύ μικρότερο σε μέγεθος. Πάρα πολύ θαμπός, δεν μπορεί. Για μένα αυτή η φόρμα δεν είναι φόρμα αγώνα, δεν είναι φόρμα επαγγελματία αυτή. Κρατάει πάρα πολύ, είναι σε πολύ κακή φόρμα. Η πλαϊνή στήθους του, τα πόδια του, η μοιραία δικέφαλή του υστερούν πάρα πολύ σε μέγεθος, δεν κρέμονται, δεν έχουν κανένα πάχος να κρέμονται προς τα κάτω δηλαδή, που συνήθως σε αυτό το επίπεδο το συναντάμε σχεδόν σε όλους τους αθλητές. Η ώμη του μικρή, το στήθος του flat, τα χέρια του έχει πολύ μεγάλους δικεφάλους αλλά η τρικεφαλή του είναι μικρή, οπότε στην πλαϊνή πόζα τρικεφάλων και τα χέρια του δεν φαίνονται καλά. Πίσω, η διπλή δικεφάλων του έχει στο πάνω μέρος, βγάζει κάποιο διαχωρισμό. Η ραχή του είναι αρκετά άδικη. Οι γλουτοί του δεν έχουν την παραμικρή λεπτομέρεια. Τα πόδια του δεν βγάζουν γραμμές. Το άνοιγμα πλάτης ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ανοίγει την πλάτη του και φαίνεται πάρα πολύ θαμπός, πάρα πολύ flat, με καθόλου μυϊκό διαχωρισμό. Δεν περίμενα πραγματικά, αυτή την παρουσία δεν την περίμενα, τόσο κακή εμφάνιση. Εδώ στο πλανήτρι κεφάλων, πάλι αυτό το πρόβλημα που σας είπα, δεν κρέμονται καλά οι μοιραίοι του. Δεν φαίνονται καθόλου οι πλάγιοι του, προσπαθεί να τους πατήσει το πλάι, δεν φαίνονται καθόλου. Γενικώς, όταν είσαι σε τόσο κακή φόρμα, είναι δύσκολο να... Εδώ λοιπόν στην πόζα κοιλιακών, εδώ δουλεύει τα πόδια του, τα σπάει και
τα σπάει με διάφορους τρόπους και τα δουλεύει και πετυχαίνει κάποιες γωνίες που τα πόδια του βγάζουν έναν διαχωρισμό και φαίνονται πολύ πιο σκληρά και πολύ, ότι είναι σε καλύτερη φόρμα από τις προηγούμενες πόζες. Και αυτό δείχνει ότι και δεν είναι και συνεπής στο ποζάρισμά του. Θα μπορούσε αυτό το πράγμα να το κάνει να πάλι εδώ στο Μόσπασο, δεν τα πατάει καλά τα πόδια του, όπως και σε όλες τις υπόλοιπες πόζες, και χάνουν πολύ σε διαχωρισμό. Ναι. Θα μπορούσε να κάνει και κάποια διορθωτικά στο ποζάρισμά του, να μην ξεχνάει τόσο τα πόδια του. Γιατί όπως βλέπω τώρα εδώ, στην πόζα κοιλιακών, όταν έσπαγε τα πόδια του έβγαζαν πολύ καλύτερη γράμμωση από ότι όταν έπαιρνε τις υποχρεωτικές πόζες. Σε γενικές γραμμές, αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση στο σημερινό αγώνα έχει να κάνει φυσικά στο Walker. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό που δεν περίμενα, είναι όταν βλέπεις το Walker να είναι χαλαρός, όχι πατημένος σε relax, να είναι relax με τα χέρια κάτω, ρε παιδί μου, να είναι τελείως χαλαρός. Είναι τόσο φαρδιά η μέση του και φαίνεται το σώμα του πάρα πολύ άσχημο. Και πραγματικά μόλις κάτσε relax, το σώμα του αλλάζει δραματικά. Αλλάζει δραματικά προς το καλύτερο, έτσι. Τέλος πάντων, γενικότερα έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένος με το Walker. Με φλιδίασε ευχάριστα. Δεν περίμενα να τον δω τόσο καλό. Και είναι ένα παιδί το οποίο είναι 25-26 χρονών. Πήρε πρόκληση για Ολύμπια και θεωρώ ότι πλέον με αυτή την εμφάνιση και πιστεύω ότι μπορεί να είναι και καλύτερο στο Ολύμπια. Τον έπαιρνε κάποια σημεία, τον παίρνουν να βελτιωθεί από θέμα γράμμωσης. Νομίζω ότι θα κάνει μια φοβερή παρουσία. Έτσι λοιπόν, άλλο ένα New York Pro έφτασε στο τέλος του. Ένα New York Pro που δεν είχε τις συμμετοχές και το επίπεδο που είχε άλλες χρονιές. Αλλά μέσα από αυτό τον αγώνα, για άλλη μια φορά, ξεπροβάλλει κάποιους αθλητές που μοιάζει πάρα πολύ επικίνδυνος για τον ερχόμενο αγώνα του Mr. Olympia. Οπότε σίγουρα αυτό είναι ένα κέρδος. Και όπως σας είπα και στην αρχή, συνηθίζει αυτός ο αγώνας να βγάζει αθλητές οι οποίοι κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο Ολύμπια. Νομίζω ότι αυτό θα συνεχίσει να ισχύει. Νομίζω ότι ο Walker έχει όλα τα φόντα πλέον σε αυτό το επίπεδο που έχει φτάσει στο σώμα του να κάνει μια πολύ καλή παρουσία στο Mr. Olympia. Θεωρώ ότι είναι ένα παιδί που βελτιώνεται και που δουλεύει σκληρά, γιατί τον παρακολουθώ στα social. Οπότε βλέπω ότι είναι ένας σκληροπυρηνικός bodybuilder, δεν μασάει. Βαράει κάργα προπονήσεις εκεί, οπότε είναι ένας αθλητής ο οποίος θα συνεχίσει να βελτιώνεται, οπότε περιμένουμε ανυπομονησία να τον δω να πατάει στο stage του Olympia. Λοιπόν παιδιά, ήμουν ο Παντελής Σταυλάκης, αυτή ήταν η κριτική μου ματιά για το πως είδα το New York Pro και πιο συγκεκριμένα το Blazing και τον Nick Walker, γιατί πάνω σε αυτούς περισσότερο βασίστηκε η κριτική μου. Εδώ λοιπόν να σας υπενθυμίσω να κάνετε subscribe στο κανάλι, οπωσδήποτε like στο βίντεο, έτσι, και φυσικά ένα κουδουνάκι για να σας έρχονται μελλοντικές ενημερώσεις. Παιδιά, να είστε καλά!